εκπαιδευτικό εργαλείο, μια σωστή διαδικασία στο μέλλον και για τους ανέργους αλλά και για τις επιχειρήσεις. Σας ομιλώ και πέραν της πολιτικής μου ιδιότητας που υπηρετώ το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα από τη θέση του αντιδημάρχου και ως επιχειρηματίας, ένας επιχειρηματίας που δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε φυσικά στα ηλεκτρονικά έχω σπουδάσει. Παρόλα αυτά, όπως και στην πρόσκληση αναφέρεται ακριβώς αυτό που έχει πει ο ιδρυτής της ΑΠΟ, δηλαδή ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε μέσω αυτών των συστημάτων πάρα πολλά. Το σκεπτικό το πολιτικό ήταν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Και φυσικά με την όποια διαδικασία προβλέπεται και ψηφίστηκε από τα αρμόδια όργανα και το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει και να πάρει σάρκα και οστά αυτή εδώ η δραστηριότητα, αυτή εδώ η προσπάθεια. Και πραγματικά επαναλαμβάνω, προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ιδιαίτερα εγώ. Σε να πετύχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η δαπάνη και η προσπάθεια. Και το συνδέω με την παρουσία, γιατί μπορεί τώρα να είμαστε λίγοι, αλλά πραγματικά με την εφαρμογή, τώρα θα μου πείτε πολύ αισιόδοξος είσαι αντιδήμαρχε, ναι είμαι και αισιόδοξος, γι' αυτό αν θέλετε είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας, προσδοκώ ότι και οι άνεργοι θα ενδιαφερθούν κατά δεκάδες, αλλά επίσης και οι επιχειρήσεις για να εισπράξουν τα ωφέλη αυτής εδώ της προσπάθειας και του προγράμματος. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Το 99, ως καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, κάναμε την πρώτη περιφερειακή έκθεση καινοτομίας στο εκθεσιακό κέντρο της Λάρισας. 2 χρόνια μετά, που τα έξοδα ήταν σε αυτές τις περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίες. Στην έκθεση της Θεσσαλίας μαζέψαμε εκείνο το χρόνο 7.000 επισκέπτες στη Λάρισα. Ξεκινώντας από τον καφετζή του επιμελητηρίου, λίγο πολύ αυτό το πράγμα έχει συμβεί παντού. Η καινοτομία, εάν τη χρησιμοποιήσει σωστά και δεν σε απορροφήσει η ίδια, δεν υπήρξε απειλή. Θα δούμε εδώ ότι στο σημερινό κόσμο μόνο ευκαιρία θα μπορούσαμε και το ξεκαθαρίζω από την αρχή αυτό, κυρίως να θεωρήσουμε την τεχνολογική καινοτομία. Και αυτό όμως ότι τα λέει όλα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε κάτι παραπάνω. Εάν τώρα μου επιτρέπετε, επίσης, από το 70 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 120 τεράστιες οικονομικές κρίσεις παγκοσμίως. Ωραία. Και θέλω να δούμε και την άλλη και το άλλο διάγραμμα, το οποίο τι μας λέει. Εδώ μας λέει ποσοστά των χωρών παγκοσμίως, οι οποίες κατά τον ΑΒΒ λόγο ήταν σε μία δίνη οικονομικής κρίσης. Αυτός έχει έδρα την Ελλάδα, την Αθήνα, αλλά η δραστηριότητά του είναι στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν ξέρω κι άλλη τέτοια, αν ξέρετε άλλη τέτοια εταιρεία, πείτε μου. Αυτός χρεώνεται, έχει βιβλία, κρατάει την έδρα του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Που είναι άνεργος, οφειλείται από την κατάρτιση για να βρει δουλειά, ή το πως ένας εργαζόμενος μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητές του και να έχει εξέλιξη μέσα στην ήδη υπάρχουσα εργασία. Είναι ένα θέμα που υπάρχουν εδώ συνάδελφοι που ξέρουν ότι θέλει μέρες τότε που βελτιάζεται και ακουμπάει, είναι καυτή πατάτα, ακουμπάει στη σημερινή μεγάλη κρίση
βιώνει η χώρα μας, την οικονομική κρίση. Επίσης είναι ένα θέμα που έρχεται από παλιά, από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όπου επενδύθηκαν χρήματα στην κατάρτιση με μηδενικά ουσιαστικά αποτελέσματα. Γιατί αυτοί που φτιάξαν κατάρτιση τότε, με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους, υποτίθεται ότι την κάναν όχι για να μάθει κόσμος νέα πράγματα και να πάει σε δουλειά, αλλά για να απορροφηθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κανένα πρόγραμμα, ρε παιδιά, να κάνουμε μπάσκετ, πάρουμε κανένα πράγμα σε τέτοια εποχή? Ή δεν είναι έτσι? Έτσι. Είπαν λοιπόν να τα αλλάξουν για να χτυπήσουν το κακό σύστημα, για να μην τα αρπάζουν οι υπουργοί, γιατί το ποσοστό ήταν στο 6%, αυτά που σας λέω. Μπορεί να υπάρξει και εισαγγέλεας, αλλά εγώ τα λέω με τα γνώσεις μου. Γιατί αυτό που δεν σας αποκάλυψα ήταν ότι ήμουν ο ταμείας του ΕΛΣΕΚΕΚ για 3 χρόνια στην Αθήνα. Το ΕΛΣΕΚΕΚ είναι το σωματείο των Κεκατζίδων. Και ήμουν στους 11 ο μόνος επαρχιώτης. Όλοι 10 ήταν από την Αθήνα. Και όλοι 10 είχαν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης εθνικής εμβέλειας. Ενώ εγώ όταν ήμουν ενεργός είχα ένα περιφερειακό ΚΕΚ. Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε προσφορά. Αλλά δεν είναι της ώρας να σας πω τι μπορέσαμε να προσφέρουμε στην κατερία. Πεζόταν πώς θα μοιραστεί η πίτα η οικονομική σε υψηλό επίπεδο. Τώρα για να χτυπηθεί αυτό το κακό συναπάντημα, είπα να κάνω τα βάουτσερ. Αυτά δεν τα λέω στο κείμενό μου, τίποτα δεν λέω από αυτά. Καλά, αλλά θέλω να σας πω κάποια πράγματα που να είναι στην ουσία και να δείτε τι μπορεί να προσδοκά κανείς σε αυτήν την συγκυρία την οικονομική. Που όπως είπε ο φίλος μου ο καθηγητής, ότι η κρίση μπορεί να αλλάξει και να γίνει ευκαιρία. Έτσι, να μετασχηματίσει σε ευκαιρία. Τι πρέπει να γίνει όμως για να κάνουμε την κρίση, να την κάνουμε ευκαιρία στο κομμάτι της κατάρτισης και της απασχόλησης? Θα φτάσω εκεί.